Κύριε, αρχίζουμε. Σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά πραγματικά για μένα να παρουσιάσω τον Παναγιώτη Αντζακλή στη διάλεξη αυτή και να τον παρουσιάσω για λίγο, πολύ σύντομα. Ο Πάνος Αντζακλής είναι απόφοιτος ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε όλη του τη μετεκπαίδευση, την εκπαίδευση μάλλον, την ειδικότητά του στη μευτική γυναικολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο John Radcliffe του Οξφόρδης, όπου εργάστηκε στο τμήμα κοιήσεων υψηλού κινδύνου. Ο Παναγιώτης Αντζακλής έχει κάνει μια αυτόνομη πορεία στην ειδικότητα της μευτικής γυναικολογίας και διακρίνεται από όλους και ομολογείται από όλους μάλλον για το ήθος, την ευγένειά του και την επιστημονική του κατάρτιση. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά για μένα να τον παρουσιάσω. Το θέμα της ομιλίας του σήμερα είναι σε αυτά που έχει κάνει σαν υποειδικότητα και αφορά την τραχυλική ανεπάρκεια, διάγνωση και θεραπεία πάνω. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Διακομανόλη και πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΑΣΟ, καταρχήν για τα πολύ καλά του λόγια και φυσικά για την τιμή που μου κάνει να συμμετέχω σε αυτή τη σειρά των μαθημάτων της Παρασκευής του ΙΑΣΟ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα και για όλη τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το εξαιρετικό μευτήριο που λέγεται ΙΑΣΟ. Στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί όσο μπορώ αρκετά, το οποίο με ενδιαφέρει επιστημονικά. Ο τίτλος που έχουμε βάλει είναι «Τραχυλική ανεπάρκεια, διάγνωση και θεραπεία». Ο λόγος που βάλαμε αυτό το τίτλο είναι και λίγο προκλητικός, διότι η τραχυλική ανεπάρκεια είναι ένας ορισμός που χρησιμοποιείται ακόμα. Βέβαια, από όταν ήμουν ειδικευόμενος, δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει τραχυλική ανεπάρκεια. Ο κλασικός ορισμός που χρησιμοποιούν είναι ότι είναι μια κλινική κατάσταση, στην οποία ο τράχυλος θεωρείται κάπως πιο αδύναμος και εξαιτίας αυτής της αδυναμίας του τραχύλου της μήτρας, μια γυναίκα μπορεί να έχει μια καθυστερημένη αποβολή δευτέρου τριμήνου, όπως λέμε, ή ένα πολύ πρόωρο τοκετό που είναι κοντά στο τέλος του δευτέρου ή αρχές του τρίτου τριμήνου. Το Αμερικανικό Κολέγιο, ο ορισμός που δίνει είναι μια ανώδυνη διαστολή του τραχύλου που οδηγεί σε καθέξι αποβολές δευτέρου τριμήνου. Αυτό βέβαια δεν ξέρω πόσο μας ικανοποιήσαμε ευτήρες γυναικολόγους, γιατί αυτό αποκλείει το να διαγνώσουμε μια γυναίκα προτού να έχει ήδη ένα μεγάλο πρόβλημα. Και τι πρόβλημα μπορεί να έχει αυτή η γυναίκα? Να έχει ένα ή δύο νεογνά πλέον σε αυτή την κατάσταση για πολύ καιρό σε μια μονάδα νεογνικής φροντίδας, το οποίο δεν ξέρεις με τι προβλήματα ή άλλες επιπτώσεις μπορεί να βγει από αυτή τη μονάδα, αν τα καταφέρει να βγει, ανάλογα με το τι βάρος θα έχει. Και γι' αυτό, αντίθετα με το να χρησιμοποιούμε τον όρο τραχυλική ανεπάρκεια, θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στη συμπεριφορά του τραχύλου πριν τον τοκετό και πώς μπορούμε να την αντιληφθούμε εμείς για να εντοπίσουμε τις γυναίκες που μπορεί να οδηγηθούν σε πρόωρο τοκετό και τι είναι πρόωρος τοκετός. Και γιατί μας απασχολεί τόσο πολύ ο πρόωρος τοκετός? Διότι είναι ένα από ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα της μευτικής. Και γιατί αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της μευτικής? Διότι το ποσοστό του πρόωρου τοκετού είναι αρκετά σημαντικό. Χοντρικά θα πούμε ότι αφορά ένα 10% των κοιήσεων παγκοσμίως και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο κοιήσεων, το οποίο έρχεται περίπου σε 15 εκατομμύρια κοιήσεις ετησίως στον κόσμο και φαντάζεστε τι οικονομικές επιπτώσεις έχει αυτό στα συστήματα υγείας, αλλά και βέβαια στους ίδιους τους συγγενείς, τους γονείς και στα ίδια αυτά τα παιδιά τα οποία γεννιούνται πρόωρα. Το πρόβλημα λοιπόν με αυτό το μεγάλο μευτικό σύνδρομο είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τα ποσοστά του πρόωρου τοκετού. Άρα πόσο καλά ξέρουμε τι είναι αυτό το πρόβλημα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε ή τα μέτρα που ήδη χρησιμοποιούμε πόσο καλά είναι αφού δεν έχουμε καταφέρει να μειώσουμε καθόλου αυτά τα ποσοστά. Για να καταλάβουμε τον πρόωρο τοκετό πρέπει να δούμε καταρχάς πώς συμπεριφέρεται στις διάφορες
ομάδες, κατηγορίες, εθνικές κατηγορίες, δηλαδή συμπεριφέρεται διαφορετικά στην Αφρική, διαφορετικά στην Ασία, διαφορετικά ποσοστά στην Ευρώπη. Και εκεί εν μέρη ίσως να κρύβεται και ένα από τα μυστικά της αντιμετώπισης και γιατί έχουμε χάσει κάποια πράγματα όσον αφορά στην αντιμετώπιση του πρόωρου τοκετού. Ίσως τα γονίδια να συμπεριφέρονται διαφορετικά στους διαφορετικούς πληθυσμούς. Και βέβαια όταν μιλάμε για πρόωρο τοκετό, όλοι σκεφτόμαστε ένα πολύ μικρό νεογνό, 1000 γραμμάρια, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα λεγόμενα late preterm infants, τα οποία μπορεί εμάς αμοιευτήρες να μην μας ανησυχούν τόσο πολύ, αλλά όλο και περισσότερο απασχολούν την παιδιατρική και την εξέλιξη αυτών των νεογνών αργότερα στη ζωή τους. Επίσης, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι λίγο έχουμε μειώσει τα ποσοστά του πρόωρου τοκετού μετά τις 32 εβδομάδες, ενώ ο πρόωρος τοκετός πριν τις 32 εβδομάδες, που είναι και ο πιο σημαντικός και αυτός που μας απασχολεί, δεν έχει μειωθεί σχεδόν καθόλου. Και επίσης, όταν μιλάμε για πρόωρο τοκετό, καμιά φορά έχουμε στο μυαλό μας όλες τις κατηγορίες σε ένα καλάθι, όπως λέμε, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε στην ίδια κατηγορία μια γυναίκα η οποία σπάσαν τα νερά της 28 εβδομάδες και γέννησε στις 32, με μια γυναίκα η οποία γέννησε λόγω προεκλαμψίας στις 33 εβδομάδες, με μια γυναίκα η οποία ήρθε με κάποια πονάκια και γέννησε στις 31 εβδομάδες. Όλα αυτά είναι διαφορετικά και κρύβουν από πίσω τους και μια διαφορετική αιτιοπαθειολογία γιατί προκλήθηκε ο πρόωρος τοκετός σε αυτές τις γυναίκες. Και μπορεί εμείς σαν αμοιευτήρες να μην έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, αλλά εκεί που έχει γίνει μια πολύ σημαντική βελτίωση είναι στη φροντίδα αυτών των νεογνών, κυρίως με τις μονάδες νεογνικής φροντίδας, οι οποίες πραγματικά μας έχουν λύσει τα χέρια, και όχι τόσο εμάς όσο των γονέων αυτών των πρόωρων νεογνών. Άρα λοιπόν ο πρόωρος τοκετός είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση στη μαιευτική και για να την αντιμετωπίσουμε πρέπει να βρούμε τρόπους να εντοπίσουμε τις γυναίκες που θα γεννήσουν πρόωρα και βέβαια να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε την αιτία η οποία μπορεί να προκαλεί πρόωρο τοκετός σε αυτές τις γυναίκες. Ο πιο απλός τρόπος είναι το ιστορικό, όπως είπαμε και από τον ορισμό της ανεπάρκειας τραχύλου. Μια γυναίκα που έχει γεννήσει πρόωρα είναι πολύ πιθανό να ξαναγεννήσει πρόωρα στην επόμενη εγκυμοσύνη της. Το πρόβλημα με αυτόν τον ορισμό είναι ότι έτσι θα βρούμε μόνο ένα περίπου 10% των γυναικών οι οποίες θα γεννήσουν πρόωρα. Άρα το δεύτερο όπλο που έχουμε ποιο είναι? Ένας πολύ απλός τρόπος, η μέτρηση του μήκους του τραχύλου της μήτρας και έτσι να μπορέσουμε να εντοπίσουμε πιο πολλές γυναίκες. Πόσες γυναίκες μπορούμε να εντοπίσουμε αν συνδυάσουμε και τα δύο, ιστορικό και πρόωρο τοκετό? Μπορούμε να εντοπίσουμε περίπου ένα 65% των γυναικών οι οποίες θα γεννήσουν πρόωρα. Ένα αρκετά σημαντικό νούμερο. Άρα λοιπόν μετράμε το μήκος του τραχύλου της μήτρας. Ένα πρόβλημα όμως με αυτή τη μέτρηση του μήκους του τραχύλου της μήτρας, όπως θα δούμε και αργότερα, είναι ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα, όχι η αιτία του πρόωρου τοκετού. Είναι σαν να έρθει σε εμάς ένας ασθενής γιατί βύχει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί βύχει. Βύχει γιατί έχει μια βροχίτιδα, γιατί έχει μια πνευμονία, γιατί έχει μια αλλεργία, γιατί έχει φυματίωση, γιατί έχει καρκίνο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Θα δούμε όμως το αποτέλεσμα και θα προσπαθήσουμε να το θεραπεύσουμε. Έτσι γίνεται και με τη μέτρηση του μήκους τραχύλου, αλλά από πίσω μπορεί να κρύβεται μια σειρά αιτιών που να οδηγούν στον πρόωρο τοκετό. Μέτρηση του τραχύλου διακολπικά. Είναι μια πολύ απλή μέθοδος τεχνικά. Μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε γυναικολόγος στο γιατρείο. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση. Είναι πολύ ασφαλής μέθοδος, πολύ καλά ανοιχτή από την έγκυο. Έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια και βέβαια, ειδικά για εμάς τους πιο νέους, δεν ξέρω για τους πιο έμπειρους, ίσως να ξέρουν πολύ καλύτερα να εκτιμήσουν κλινικά μια γυναίκα, αλλά για εμάς τους πιο νέους έχει αποδειχτεί ότι είναι και πιο καλή μέθοδος από τη δαχτυλική για τη μέτρηση του τραχύλου της μήτρας και την εκτίμησή του γενικότερα. Ο τρόπος που γίνεται πλέον έχει γίνει, όπως λέμε, standardized, δηλαδή ξέρουμε πώς να μετράμε τον τράχυλο ώστε να μετράμε όλοι το ίδιο πράγμα και όταν μιλάμε για το μήκος του τραχύλου να μιλάμε όλοι για το ίδιο νούμερο. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε το έσω και το έξω τραχυλικό στόμιο με ένα διακολυμπικό υπερηχογράφημα, να τραβήξουμε μια ευθεία γραμμή και να μετρήσουμε το μήκος του τραχύλου. Μπορεί να γίνει και διακοιλιακά. Είναι αρκετά, ας πούμε, ελκυστικό να γίνει κάτι τέτοιο, ειδικά όταν έχουμε μια
πολύ busy, όπως λέμε, ημέρα και πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα, ειδικά σε μια αδύνατη γυναίκα, να δούμε το μήκος του τραχύλου, αν είναι και λίγο γεμάτη η ουροδόχος κίστη της, και να μετρήσουμε τον τράχυλο. Είναι αντικειμενικό κάτι τέτοιο? Δυστυχώς δεν είναι τόσο αντικειμενικό και θα πρέπει να το αποφεύγουμε. Γιατί τον ίδιο τράχυλο, τον οποίο πριν τον μετρήσαμε 32 χιλιοστά, αν αφήσουμε την πίεση που ασκούμε κοιλιακά και αδειάσει και την ουροδόχο κίστη τη γυναίκα της, τότε βλέπετε ότι ξαφνικά πάει στα 18 χιλιοστά. Άρα είναι διαφορετική μέτρηση διακολπική, διαφορετική ή διακοιλιακή. Άρα θα πρέπει να αποφεύγουμε όσο μπορούμε το διακοιλιακό υπερηχογράφημα για τη μέτρηση του τραχύλου της μήτρας. Η λεγόμενη χωάνωση, το funneling του τραχύλου, μας ενδιαφέρει? Όχι ιδιαίτερα, διότι πηγαίνει μαζί, όπως λέμε, το μήκος του τραχύλου. Αν έχουμε ένα τράχυλο ο οποίος είναι κοντός, είναι δηλαδή κάτω από 15 χιλιοστά, τότε σχεδόν πάντα έχει μια χωάνωση. Αν είναι λιγότερο κοντός, μεταξύ 15 και 30 χιλιοστά, είναι πιθανό να έχει χωάνωση, ενώ αν είναι ένας μακρύς τράχυλος, είναι σχεδόν απίθανο να έχει χωάνωση. Άρα, η χωάνωση μας ενδιαφέρει απλά γιατί πηγαίνει μαζί με το πόσο μακρύς είναι ο τράχυλος. Αυτό όμως μας ενδιαφέρει είναι το απόλυτο μήκος του τραχύλου της μήτρας. Το μήκος του τραχύλου της μήτρας στο δεύτερο τρίμηνο είναι η στιγμή που έχει μελετηθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σημείο της εγκυμοσύνης. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες. Οι τέσσερις μελέτες που κάνουν μια περίληψη τι σημαίνει το να έχεις ένα κοντό τράχυλο ή πόσο αυξάνεται η πιθανότητα του μήκους του τραχύλου της μήτρας στο δεύτερο τρίμηνο με την πιθανότητα του προώρου του οκετού, απεικονίζεται εδώ πέρα και δείχνουν όλες με λίγο διαφορετικές καμπύλες πόσο αναλογικά αυξάνεται η πιθανότητα του προώρου του οκετού. Άρα λοιπόν, όσο πιο κοντός είναι ένα τράχυλο στο δεύτερο τρίμηνο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για προώρο το οκετό. Πότε πρέπει να μετράμε τον τράχυλο της μήτρας, εξαρτάται που βρισκόμαστε. Κάποια στιγμή όταν κάνουμε το β' επίπεδο, στην Ελλάδα είναι γύρω στις 21 με 23 εβδομάδες. Ποια είναι τα όρια που χρησιμοποιούμε, πάλι εξαρτάται από ποια χώρα προερχόμαστε και πού ασκούμε την ιατρική. Στην Ελλάδα και στην Αμερική και στην Ευρώπη, εκτός από την Αγγλία, συνήθως χρησιμοποιούμε τα 25 χιλιοστά. Και θα πούμε αμέσως τι σημαίνει να έχει μια γυναίκα μήκος τραχύλου 25 χιλιοστά. Σημαίνει ότι αν έχει ένα μήκος τραχύλου 25 χιλιοστά, κάπου εδώ δηλαδή, σημαίνει ότι μάλλον δεν θα γεννήσει προώρα. Απλά η πιθανότητά της να γεννήσει προώρα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από αν ο τράχυλός ήταν μεγαλύτερος από 25 χιλιοστά. Τη βάζει δηλαδή σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου. Και ο τράχυλός της, ακόμα και αν είναι κάτω από 15 χιλιοστά, 10 με 15, πάλι μάλλον δεν θα γεννήσει προώρα, αλλά αυξάνεται τότε πάρα πολύ στατιστικά αυτή η πιθανότητα. Και από εκεί και πέρα, αν μειωθεί κι άλλο, τότε αυξάνεται περισσότερο η πιθανότητα για προώρο το κετό. Όταν ο τράχυλος της μήτρας λοιπόν είναι κάτω από 25 χιλιοστά, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό αυξάνεται κατά 6 φορές η πιθανότητα του προώρου τοκετού. Και έτσι λοιπόν σε πολύ χαμηλού κινδύνου, σε κάποιες χώρες όπως η Αγγλία μπορεί να χρησιμοποιήσουν και τα 15 χιλιοστά ώστε να μειώσουν την πιθανότητα να παρέμβουν χωρίς λόγο, ενώ σε γυναίκες πιο υψηλού κινδύνου, για παράδειγμα με ιστορικό προώρο τοκετού ή με δίδυμες κύησης, χρησιμοποιούνται τα 25 χιλιοστά. Και εδώ πέρα κάποια στοιχεία από τις μελέτες που έχουν γίνει για το πώς αυξάνεται ο σχετικός κίνδυνος της πιθανότητας προώρου τοκετού ανάλογα με το μήκος του τραχύλου. Και πάλι εδώ πέρα η απόλυτη πιθανότητα του προώρου τοκετού ανάλογα με το μήκος του τραχύλου. Και βέβαια, όσο πιο νωρίς στην εγκυμοσύνη δούμε ένα κοντό τράχυλο, τόσο μεγαλύτερη είναι πάλι η πιθανότητα για προώρο τοκετό. Και αυτό είναι το μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίζονται τα λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούμε ως επιτοπλίστων κατά το β' επίπεδου, το οποίο είναι μέσω αυτού του προγράμματος. Βάζουμε όλα τα στοιχεία, τα δημογραφικά της γυναίκας και το μήκος του τραχύλου της μήτρας και βγαίνει η πιθανότητα για πρόωρο τοκετό. Και έτσι λοιπόν, αν έχει ένα κοντό τράχυλο, βλέπετε ότι πάλι η πιθανότητα για πρόωρο τοκετό δεν βγαίνει 80-90%, άρα μπορεί να βγει και γύρω στο 20%. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι όταν μια γυναίκα έχει ένα κοντό τράχυλο, το οποίο είπαμε ότι είναι το αποτέλεσμα όσων της μπορεί να της έχουν προκαλέσει την πιθανότητα για προώρο τοκετό, αυξάνεται η πιθανότητα της για προώρο τοκετό. Πότε μπορούμε να το διαγνώσουμε? Στο δεύτερο τρίμηνο. Μήπως μπορούμε να το διαγνώσουμε νωρίτερα ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε και νωρίτερα?
Οι μελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο και το μήκος του τραχύλου είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο. Είχαμε κάνει και εμείς μια μελέτη στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα με περίπου 1.100 γυναίκες και στις οποίες, για να μην σας κουράσω πολύ με τα νούμερα, φάνηκε ότι αν χρησιμοποιήσουμε κάποια όρια, όπως 30 και 27 χιλιοστά, γιατί αυτά τα όρια, γιατί αυτά βγαίνανε στατιστικά, το 25 δεν είχε καμία απολύτως προγνωστική αξία, δεν υπήρχε προβλεπτική αξία για την πιθανότητα του πρόωρου του γιατρού σε αυτές τις γυναίκες. Αυτό όμως που φάνηκε είναι ότι γενικά οι γυναίκες που γεννήσανε πιο πρόωρα είχαν πιο κοντό τράχυλο στο πρώτο τρίμηνο, χωρίς κάτι τέτοιο να σημαίνει ότι μπορούσαμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη διαχείριση αυτών των γυναικών ή ότι μπορούσαμε να παρέμβουμε σε αυτές τις γυναίκες. Ακολουθήσανε και κάποιες άλλες μελέτες, οι οποίες είπαν ότι ίσως δεν θα πρέπει να μετράμε όλο το μήκος του τραχύλου, να αποφεύγαμε δηλαδή στο πρώτο τρίμηνο, επειδή δεν έχει σχηματιστεί καλά το κατώτερο τείχομα της μήτρας, να περιλαμβάναμε μόνο τον ενδοτράχυλο. Αυτές οι μελέτες, αυτός είναι ο τρόπος που συστήνουν να μετράμε τον τράχυλο στο πρώτο τρίμηνο διακολπικά πάντα, αυτές οι μελέτες δείξανε μία διαφορά και πώς αυξάνει την πιθανότητα του πρόωρου τοκετού. Και μία από τις μελέτες αυτές είχε γίνει και από την Αθηνά τη Σούκα και φάνηκε, για να μην σας κουράζω, ότι υπάρχει πιθανότητα μείωσης του εντόπισης των γυναικών που θα γεννήσουν πρόωρα κατά 50% έως 55%. Αυτό όμως που είναι σημαντικό και δεν έχει μελετηθεί τόσο πολύ είναι πώς συμπεριφέρει το τράχυλος μεταξύ των δύο τριμήνων. Δηλαδή να μην πάρουμε μια απόλυτη τιμή, αλλά να δούμε αν υπάρχει μια διαφορά που μπορούμε να πούμε ότι αυτή η διαφορά πλέον είναι σημαντική, ακόμα και αν ο τράχυλος είναι 30 χιλιοστά στο δεύτερο τρίμηνο, και ότι αυτή η μείωση μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα για πρόωρο τοκετό. Και εκεί οι μελέτες που υπάρχουν είναι λίγες και τα νούμερα είναι πολύ μικρά για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, όμως αν τα συνθέσουμε όλα αυτά μαζί, τότε φαίνεται ότι η διαφορά του μήκους τραχύλου, είτε μετρήσεις στον απόλυτο τράχυλο, είτε το μήκος του ενδοτραχύλου, δίνει μια προγνωστική αξία όσον αφορά την πιθανότητα πρόωρου τοκετού. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όταν ελέγχουμε κλινικά τις γυναίκες. Ας πούμε λοιπόν ότι ξέρουμε πώς να εντοπίσουμε τις γυναίκες που θα γεννήσουν πρόωρα και αυτές είναι οι γυναίκες που θα έχουν ένα κοντό τράχυλο στο δεύτερο τρίμηνο με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου δεν είναι αρκετά για να πούμε ότι θα κάνουμε κάποια παρέμβαση. Τι τρόπους έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις γυναίκες? Έχουμε τρεις ή μάλλον τέσσερις επιλογές. Προγεστερόνη, το μπεσό άραμπιν, περίδεση ή και τίποτα. Η προγεστερόνη είναι μια ιστορία η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ παλιά, τη δεκαετία του 70, μετά εγκαταλείφθηκε, πέρασαν κάποιες δεκαετίες χωρίς να γίνει τίποτα και μετά τη δεκαετία του 2000 άρχισε να χρησιμοποιείται πάλι, στην αρχή με ενέσιμη μορφή, η οποία δεν έχει φανεί να βοηθάει καθόλου στην πιθανότητα του πρόωρου τοκετού, και μετά με την κολπική προγεστερόνη, την οποία χρησιμοποιούμε ευρέως σήμερα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα της προγεστερόνης? Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί η προγεστερόνη και γιατί μπορεί να μειώνει την πιθανότητα του πρόωρου τοκετού, όμως έχει κάποια δράση η οποία εμποδίζει τη διαστολή του τραχύλου, την συσταλτικότητα της μήτρας, όπως έχει φανεί από κάποιες μελέτες με την έναρξη του τοκετού, και έχει και κάποιες αντιφλεγμονώδεις δράσεις, οι οποίες όσον αφορά τον πρόωρο τοκετό, σε μεγάλο βαθμό φαίνεται ότι κάποια μορφή φλεγμονής ίσως να ευθύνεται για αυτά τα περιστατικά. Αυτή είναι μια μελέτη του 90, η οποία είχε γίνει στην Ολλανδία και είχε ξαναπυροδοτήσει κάπως, ενώ είχε τελειώσει τελείως με την προγεστερόνη το 1990, μέχρι να φτάσουμε το 2007 σε αυτή τη μελέτη από τη Βραζιλία, από τον Φονσέκα, η οποία τι έδειξε? Προσπαθήσανε να βρούνε γυναίκες που είχαν κοντό τράχυλο στο β' επίπεδο. Βρήκαν 400 περίπου γυναίκες. Από αυτές βρήκαν 250 με πλήρη στοιχεία και τις χωρίσανε και στις μισές δώσανε προγεστερόνη, στις άλλες μισές δώσανε πλασίμπο. Ήταν μια τυχεοποιημένη μελέτη και από το αποτέλεσμα τι φάνηκε? Φάνηκε ότι είχαν μια πολύ σημαντική μείωση της πιθανότητας του πρόωρου τοκετού, περίπου 50%, πάρα πολύ σημαντικό νούμερο. Όμως,
Εμείς γιατί θέλουμε να μειώσουμε τον πρόωρο το κετό? Γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε το νεογνικό αποτέλεσμα. Όχι για να επιμηκύνουμε την εγκυμοσύνη. Αν γεννιούνται τα παιδιά 30 εβδομάδες και είναι μια χαρά, δεν μας πειράζει καθόλου. Η μελέτη αυτή λοιπόν δεν έδειξε καμία μείωση της νεογνικής νοσηρότητας. Μείωση λοιπόν του πρόωρου του κετού, αλλά καμία μείωση της νεογνικής νοσηρότητας. Ακολουθήσαν αρκετές μελέτες και βέβαια όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, άλλοι χρησιμοποίησαν προγεστερόνη κολπικά, άλλοι σε νέσιμη μορφή. Οι πληθυσμοί που μελετούσαν ήταν πιο αναμειγμένοι και δεν ήταν πιο επιλεγμένοι, με αποτέλεσμα να έχουμε διφορούμενα αποτελέσματα. Και μετά, όπως γίνεται συνήθως, γίνεται μετανάλυση αυτών των μελετών και βρίσκουμε γιατί κάποιες δουλεύουν και γιατί κάποιες δεν δουλεύουν. Αυτές που δουλεύουν, λοιπόν, κρίθηκαν ότι είχαν γίνει σωστά με την κολπική προγεστερόνη, ενώ αυτές με την ενέσιμη μορφή και την κολπική προγεστερόνη που δεν έδειξαν αποτέλεσμα όσον αφορά στη μείωση του πρόωρου του κετού, φάνηκε ότι δεν είχαν μέσα γυναίκες επιλεγμένες με τράχυλο κάτω των 25 χιλιοστών, αλλά είχαν πιο ομαδοποιημένους πληθυσμούς. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι θα κάνουμε στην κλινική μας πράξη. Και το ερώτημα είναι ότι σε γυναίκες που τους βρίσκουμε στο β' επίπεδο και έχουν ένα κοντό τράχυλο, θα τους δώσουμε προγεστερόνη, τι θα κάνουμε? Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι εν μέρη έχει απαντηθεί και έχει απαντηθεί από αυτή τη μελέτη του Ρομπέρτο Ρομέρο, ο οποίος είναι ένας από τους πρωτοπόρους στον πρόωρο του κετού και τη χρήση της προγεστερόνης, οι οποίοι στη μελέτη τους, εκτός από μείωση της πιθανότητας του πρόωρου του κετού κάτω από τις 33 εβδομάδες, που είναι ο πρόωρος του κετού που μας ενδιαφέρει περισσότερο, έδειξαν και μείωση, και μετανάλυση έδειξε μείωση και κάτω από τις 28 εβδομάδες, που είναι σημαντικά στοιχεία, έδειξε και σημαντική μείωση της νεογνικής νοσηρότητας σε πολλές καταστάσεις που αφορούν στην προωρότητα. Ποιες είναι αυτές? Εισαγωγή στη μονάδα νεογνών, RDS, ανάγκη για μηχανική υποστήριξη αναπνευστική και βέβαια άλλα ποσοστά νοσηρότητας και χαμηλού βάρους. Σημαντικές μειώσεις που είτε κειμενόταν μεταξύ 25 και 50%. Έτσι είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Άρα σε αυτές τις γυναίκες λοιπόν, τις οποίες τις βρίσκουμε εμείς στο β' επίπεδο και έχουν ένα κοντό τράχυλο, φαίνεται ότι αν τους δώσουμε κολπική προγεστερόνη, βοηθάει και μειώνει την πιθανότητα για πρόωρο το κετό. Για να μην τα παρουσιάζουμε όμως όλα τέλεια και ότι έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα, προέκυψε μια άλλη μελέτη η οποία, το 2016, η οποία δημοσιεύθηκε στο Lancet, η Optimum Trial, η οποία τι είπε? Είπε κάτι διαφορετικό, ότι δεν φαίνεται ότι με την προγεστερόνη μπορεί να μειωθεί η πιθανότητα του πρόωρου του κετού. Και ακολούθησαν και άλλες μελέτες, οι οποίες δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν αυτές τις μειώσεις. Βέβαια, υπήρχε ένα πρόβλημα με τις μελέτες αυτές, ότι δεν συγκρίναν ίδια πράγματα. Και σε αυτή την περίπτωση, αυτής της μελέτης, για παράδειγμα, αυτό που είχαν βάλει σαν κριτήριο ήταν ο τράχυλος να είναι κάτω από 30 χιλιοστά και όχι κάτω από 25 χιλιοστά, όπως είχαν θεωρήσει στις πρώτες μελέτες του Ρομέρο. Και μια μετανάλυση που ακολούθησε όσον αφορά το πόσο ομογενείς ήταν αυτές οι μελέτες, φάνηκε σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα ότι η Optimum δεν ήταν τόσο ομογενής όσο οι άλλες μελέτες οι οποίες δείξανε μείωση της πιθανότητας του πρόωρου του κετού με τη χρήση προγεστερόνης. Αυτό λοιπόν που καταλήξανε ήταν ότι η προγεστερόνη δεν είναι πανάκια, δεν μειώνει την πρόωρο του κετό στα πάντα, αλλά σε έναν εντοπισμένο πληθυσμό. Και ποιος είναι αυτός? Αυτός που είναι κάτω από 25 χιλιοστά. Και αυτή είναι η τελευταία μετανάλυση που συμπεριέλαβε όλα τα στοιχεία, ακόμα και της Optimum που έδειχνε διαφορετικά. Και από την Optimum πήρανε μόνο αυτές τις γυναίκες οι οποίες είχαν κοντό τράχυλο κάτω από 25 χιλιοστά. Και όπως έδειξε αυτή η μετανάλυση, όλες οι μελέτες, ακόμα και η Optimum, φαίνεται ότι μειώνει την πιθανότητα του πρόωρου το κετού η χρήση προγεστερόνης και μιλάμε για το κετό κάτω από τις 33 εβδομάδες. Βέβαια, για να μην τα παρουσιάζουμε και όλα να μην τα εξειδανικεύουμε όλα, όταν μιλάμε για κοντό τράχυλο, έχει σημασία να δούμε για πόσο κοντό τράχυλο μιλάμε. Αν λοιπόν ο τράχυλος είναι μεταξύ 10 και 15 χιλιοστών ή 11 και 15 χιλιοστών, τότε φαίνεται ότι η προγεστερόνη μειώνει σημαντικά την πιθανότητα για πρόωρο το κετό. Όταν ο τράχυλος είναι από 10 χιλιοστά και κάτω, αυτή η μείωση δεν είναι σημαντική. Και γιατί αυτό?
γιατί προφανώς όταν φτάσει ο τράχυλος, όπως είπαμε, είναι 10 χιλιοστά, τότε αυτές οι γυναίκες ούτως ή άλλως μάλλον θα γεννήσουν. Έχει γίνει δηλαδή ήδη το κακό και σε αυτές τις γυναίκες ίσως θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε κάπως διαφορετικά. Άρα αρχίζει να μπαίνει και μία άλλη έννοια στην κλινική μας πράξη. Εντάξει, τράχυλος κάτω από 25 χιλιοστά. Πόσο κάτω από 25 χιλιοστά όμως? Και εκεί ίσως έχει και μία μικρή θέση η περίδεση του τραχύλου της μήτρας. Η περίδεση του τραχύλου της μήτρας είναι μία θεωρητικά απλή επέμβαση. Ένα ράμα μπαίνει γύρω από τον τράχυλο να εμποδίσει την πιθανότητα του προώρου του κοιτού σε κάποιες γυναίκες. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι καθόλου απλή επέμβαση, είναι πολύ δύσκολη επέμβαση να αξίζει να την κάνει σωστά και πρέπει να την κάνει σωστά. Θα πρέπει να γίνει με πολύ άσυπτες συνθήκες, γιατί παρεμβαίνει σε ένα τράχυλο ο οποίος είναι ήδη ταλαιπωρημένος, με πολύ καλή αναισθησία. Μπορεί να είναι μια μήτρα η οποία είναι ήδη μεγάλη λόγω της εγκυμοσύνης και θα πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά να κάνουν μια περίδεση τραχύλου. Οι ενδείξεις για την περίδεση του τραχύλου είναι κυρίως τρεις, σε γυναίκες που έχουν γεννήσει πρόωρα, σε γυναίκες που υπερηχογραφικά κρίνουμε ότι πρέπει να γίνει, ή αυτό που λέμε κλινικά ενδεδειγμένη, είναι κυρίως τα emergency circlass, τα rescue circlass που κάνουμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν σε αυτές τις γυναίκες που είπαμε ότι αν τους δώσουμε προγεστερόνη βοηθάει, αν τους κάνουμε περίδεση επίσης βοηθάει. Αυτή είναι η μοναδική τυχεοποιημένη μελέτη όσον αφορά την περίδεση του τραχύλου που είχε δημοσιευθεί στο Lancet, η οποία έδειξε ότι σε αυτές τις γυναίκες με βραχή τράχυλο, κάτω από 25 χιλιοστά στο β' επίπεδο, δεν έχει καμία διαφορά αν τους κάνεις περίδεση ή όχι. Άρα, σε αυτές τις γυναίκες δεν βοηθάει η περίδεση του τραχύλου της μήτρας. Και αυτή είναι μια μετανάλυση πολύ πρόσφατη από τον Μπεργκέλα, που είναι ένας επίσης από τους πρωτοπόρους στον προώρο του κοιτού από την Αμερική, από τη Φιλαδέλφεια, ο οποίος επίσης έδειξε το ίδιο. Σε αυτές τις γυναίκες με κοντό τράχυλο κάτω από 25 χιλιοστά, η περίδεση του τραχύλου της μήτρας δεν βοηθάει. Πάλι όμως είναι ενδιαφέρον να δούμε όταν μιλάμε για ένα τράχυλο που είναι κάτω από 25 χιλιοστά, πόσο κοντός είναι αυτός ο τράχυλος. Γιατί είναι άλλο να είναι απλά κάτω από 25 χιλιοστά, αλλά πάνω από 20 ή πάνω από 15, που εκεί όντως δεν φαίνεται να βοηθάει πολύ. Όταν όμως ένας τράχυλος είναι κάτω από 15 χιλιοστά, τότε σε αυτό τον πληθυσμό βοηθάει πολύ. Ενώ όταν είναι κάτω από 5 χιλιοστά, ούτως ή άλλως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και εκεί θέλει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τι θα κάνεις. Άρα εκεί είναι ένας πληθυσμός με κοντό τράχυλο, ο οποίος ναι μεν δεν μπαίνει στο γενικότερο πληθυσμό αυτών που έχουν κάτω από 25 χιλιοστά, επειδή ίσως είναι πολύ λίγες αυτές οι γυναίκες, αλλά φαίνεται ότι ίσως αυτές η περίδεση βοηθάει. Άρα λοιπόν μπορεί να λέμε ότι δεν βοηθάει η περίδεση τραχύλου σε γυναίκες που έχουν τράχυλο κάτω από 25 χιλιοστά στο β' επίπεδο, όμως κρατάμε και μια επιφύλαξη όσον αφορά τις γυναίκες που έχουν πολύ μικρό τράχυλο στο β' επίπεδο. Σε γυναίκες με ιστορικό προώρου τοκετού, αυτό έχει αναλυθεί, έχει λυθεί αυτό το θέμα, έχει απαντηθεί, ξέρουμε ότι βοηθάει και θα πρέπει να γίνεται περίδεση του τραχύλου σε αυτές τις γυναίκες. Αυτό ίσως που θα πρέπει να σκεφτόμαστε να τις αντιμετωπίζουμε λίγο και υπερηχογραφικά όσον αφορά το πότε θα κάνουμε την περίδεση του τραχύλου σε αυτές τις γυναίκες. Και βέβαια, για να μην σας κουράσω, φαίνεται ότι σε αυτές τις γυναίκες, όταν είναι και ο τράχυλος κοντός, τότε η περίδεση του τραχύλου βοηθάει ακόμα περισσότερο τη στιγμή που θα μπει η περίδεση. Επίγουσα περίδεση είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θέλει μεγάλη συζήτηση με το ζευγάρι αν θα πρέπει να γίνεται ή όχι. Δεν είναι πολλά τα νούμερα και είναι λογικό για το πώς γίνεται, ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίγουσας περίδεσης, όμως φαίνεται ότι έχει ένα ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 50% και θα πρέπει βέβαια να συζητάτε με το ζευγάρι αν θέλει να κάνει μια επίγουσα περίδεση, γιατί μπορεί να κάνει μια επίγουσα περίδεση 23 εβδομάδες και να γεννήσει στις 25 ή στις 26. Και όλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητάτε με το ζευγάρι. Ναι, μεν τα νούμερα είναι καλά, αλλά θέλει πολλή συζήτηση και πολλή εμπειρία από αυτό που θα κάνει αυτή την επέμβαση. Στις δίδυμες κοιήσεις, δεν θα σας κουράσω, θα πω απλά ότι τα στοιχεία λένε ότι δεν πρέπει να γίνεται περίδεση. Και εδώ σηκώνει μια συζήτηση και ίσως στη βιβλιογραφία να έχουμε περισσότερα δεδομένα σε λίγο καιρό, αλλά πηγαίνοντας με τη λεγόμενη evidence-based ιατρική, στις δίδυμες εγκυμοσύνες, η περίδεση τραχύλου όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά επιβαρύνει και το περιγεννητικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, σε γυναίκες χαμηλού κινδύνου φαίνεται ότι δεν βοηθάει η περίδεση του τραχύλου, σε αυτές φαίνεται ότι βοηθάει η προγεστερόνη. Κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη για αυτούς που έχουν τράχυλο κάτω από 10 χιλιοστά. Και πάμε στο τελευταίο μέτρο που έχουμε, που είναι ο λεγόμενος πεσός Άραμπιν.
Αυτή είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από την Brigitte Arabin. Τον Μπεσό τον είχε ανακαλύψει ο πατέρας της και τον χρησιμοποιούσε στην κλινική του πράξη, ήταν γυναικολόγος κι αυτός, και αποφάσισε και η ίδια να τον τελειοποιήσει και να τον εφαρμόσει. Η μεγάλη μελέτη που είχε γίνει ήταν αυτή από την Ισπανία, η οποία επίσης είχε δημοσιευθεί στο Lancet και είχε εφαρμοστεί σε γυναίκες κάτω από 25 χιλιοστά. Με μήκος τραχύλου κάτω από 25 χιλιοστά. Και είχε φανεί, συγγνώμη, αυτή είναι η μελέτη, ότι μειώνει πάρα πολύ την πιθανότητα πρόωρου τοκετού. Αυτή η μελέτη είχε ακολουθήσει την πρώτη μελέτη της Arabin, η οποία βέβαια ήταν μια αναδρομική μελέτη, η οποία επίσης έδειχνε 50% μείωση του πρόωρου τοκετού σε γυναίκες με χαμηλό τράχυλο. Οπότε είπαμε και εμείς, αυτό είναι, βρήκαμε τη λύση στον πρόωρο τοκετό. Ακολούθησε βέβαια μια άλλη μελέτη, μεγαλύτερη με περισσότερα νούμερα, από το King's, η οποία τι έδειξε, καμία διαφορά σε αυτές τις δύο ομάδες. Δηλαδή, γυναίκες με κοντό τράχυλο, είτε τους βάλεις πεσό είτε όχι, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουν. Και όπως γίνεται πάντα, ακολουθεί μια μετα-ανάλυση, η οποία περιλάμβανε όλα τα στοιχεία όλων των κατηγοριών. Αυτή έγινε από την ομάδα του Μπεργκέλα, πάλι από το Σακόνε, και η οποία έδειξε πάλι μια πολύ μικρή μείωση της πιθανότητας του πρόωρου τοκετού, ότι ίσως ο πεσός Arabin σε κάποιες περιπτώσεις βοηθάει. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν βοηθάει, ίσως και αυτός να βοηθάει σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία γυναικών που μπορεί να οδηγηθούν σε πρόωρο τοκετό. Και μπορεί να βοηθάει ίσως και σε συνδυασμό με την προγεστερόνη. Και έτσι έχουν βγει κάποιες μελέτες οι οποίες συνδυάζουν πεσό με προγεστερόνη, χωρίς όμως να είναι τυχιοποιημένες και χωρίς να έχουμε αποτελέσματα. Γίνονται κάποιες τώρα τυχιοποιημένες μελέτες όσον αφορά τη χρήση πεσού, πεσού με προγεστερόνη ή καμία αντιμετώπιση. Και φαίνεται ότι και εκεί πέρα ίσως υπάρχει κάτι, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί με στοιχεία μέχρι στιγμής. Και ίσως εκεί που βοηθάει είναι σε τραχύλες που είναι μεταξύ 15 και 25 χιλιοστά. Πάλι δηλαδή κατηγοριοποιούμε τον τράχυλο κάτω από τα 25 χιλιοστά και δεν λέμε πεσός κάτω από 25 χιλιοστά γίνεται εκείνο ή το άλλο. Έχουμε πεσό κάτω από 25 χιλιοστά, τράχυλο κάτω από 25 χιλιοστά, τράχυλο κάτω από 15 χιλιοστά και επιλογές θεραπείας. Άρα λοιπόν, σε γυναίκες χαμηλού κινδύνου με βραχή τράχυλο, φαίνεται ότι η προγεστερόνη είναι αυτό που βοηθάει, είπαμε με ποια στοιχεία και ποια μήκη. Σε ιστορικό πρόωρο τοκετού και βραχή τράχυλο, εκεί όντως βοηθάει η περίδεση. Για την επίγουσα περίδεση δεν θα μιλήσω, γιατί είναι μια δύσκολη επέμβαση ούτως ή άλλως. Και συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι για αυτό το μεγάλο πρόβλημα του πρόωρου τοκετού, αυτό που είναι πολύ χρήσιμο, είναι κάτι που είναι πολύ εύκολο και μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, και είναι η διακολπική μέτρηση του τραχύλου της μήτρας, για να μπορούμε να εντοπίσουμε τις γυναίκες που είναι υψηλού κινδύνου. Πόσες γυναίκες θα εντοπίσουμε έτσι? Περίπου το 60% των γυναικών που θα γεννήσουν πρόωρα. Αν δώσουμε προγεστερόνη επιλεγμένα σε αυτές τις γυναίκες, θα μειώσουμε το ποσοστό τους πρόωρου τοκετού. Κατά πόσο θα μειώσουμε αυτό το ποσοστό? Περίπου κατά 35%, που είναι ένα σημαντικό νούμερο. Άρα λοιπόν, βρίσκοντας 60%, σε αυτό το 60% θα μειώσουμε το 35% του πρόωρου τοκετού. Ενώ αν εφαρμόσουμε παγκόσμιο screening μέτρησης τραχύλου της μήτρας και χρησιμοποιήσουμε προγεστερόνη σε αυτό το group, τότε υπολογίζονται ότι ίσως μπορέσουμε να μειώσουμε κατά 20% την πιθανότητα του πρόωρου τοκετού. Και μειώνοντας την πιθανότητα του πρόωρου τοκετού, όπως έχει φανεί με τις μελέτες, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιώσουμε το νεογνικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους.